Συνάδελφοι, εκτίμησή μας είναι ότι δεν πρόκειται για ένα καυγά μεταξύ Λάρκο και Εργολάβου. Άπλιστοι είναι και οι δυο όσο αφορά τους εργαζόμενους. Το αίμα μας έχουν πιει. Πρόκειται για μας για τη γραμμή της κυβέρνησης που προετοιμάζει να απομακρύνει όλους τους εργαζόμενους από τους χώρους δουλειάς και από τα σπίτια των οικισμών. Ό,τι προβλέπει ο νόμος. Από αυτή την άποψη τα σωματεία ομόφωνα συμφωνούμε μεθαύριο στη συνάντηση θα εξαρτηθεί και το τι στάση θα κρατήσουμε από τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Η θέση μας είναι να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η θέση εργασίας με την παραμονή μας στη δουλειά και σε κάθε περίπτωση να μην μείνει άνεργο κανένας. Δεν αποδεχόμαστε τα προγράμματα ανεργίας. Για τους συναδέλφους την τεγνωστή τώρα να ενσωματωθούν και αυτοί μαζί μας. Και όλοι μαζί να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Δεν έχουμε πει όμως ακόμη τη τελευταία μας κουβέντα. Τη Λάρκο την έχουμε κρατήσει δεκαετίες ανοιχτά. Ανοιχτά με τους αγώνες των εργαζομένων. Ήταν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, είμαστε εμείς και όλοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε να είναι και τα παιδιά μας. Υπάρχει προοπτική. Να έχουμε και εμείς δουλειά και αυτή η εταιρεία να αναπτυχθεί προς όφελος του λαού. Όχι μόνο των εργαζομένων. Να ετοιμαζόμαστε, το ξαναλέω, για μετοπική σύγκρουση. Πλέον 3 χρόνια με την τακτική τους, σαλαμαποιημένα να μας βγάλουν έξω, τα έχουμε καταφέρει. Ο αγώνας που αναπτύχθηκε στη ΛΑΡΚ, η αλληλεγγύη που εκφράστηκε σε αυτόν, τα έχουμε καταφέρει. Το έχουμε παρατείνει παραπάνω από τους σχεδιασμούς. Μας θέλαν έξω στο πρώτο 12 μήνο, ψηφισμένα τα είχαν και χωρίς αποζημιώσεις. Το έχουμε φτάσει 3 χρόνια και έχουμε πάρει και ένα κομμάτι από αυτά που πήγανε να μας κλέψουνε. Συνεχίζουμε όμως. Φτάνουμε στη στρατηγική τους. Στρατηγική τους είναι λιώστε όλους τους εργάτες, τους εργαζόμενους. Θα συγκρουστούμε μαζί τους. Αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που πήγαμε 3 χρόνια και πιο αποφασιστικά, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η συναυλία που έγινε ως αγωνιστική μορφή την προηγούμενη Κυριακή έδειξε ότι δεν είμαστε μόνοι. Με τη θέση και το δικαίωμα στο μεροκάμα των ολονών μας δεν θα παίξει κανείς, είναι η κόκκινη γραμμή. Ούτε ένας άνεργος. Ούτε ένας.